Sport. Score. Record. My radio. Τώρα. Λοιπόν, πάμε στο επικό. Μπράβο στα παιδιά, πώς λέγεται η σελίδα, για την πλάκα που κάνουν και όλοι και είναι δεκτοί. Λοιπόν, κύριε Κοντσιόδη, γεια σας, ΑΕΚ Πάσιον. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Πού είσαι ερωτική μεγάλε. Τι έγινε, είδα και εγώ μια πλάκα προχθές που είχε σχέση με σένα, δεν άκουσα για ποιο έλεγες. Ένα TikTok στην αρχή ναι, της ναι, 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 αυτό, αυτό λέω. Το ίδιο λέμε. Αυτό λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία είναι ρε φίλε, να σου πω κάτι. Είναι ωραία. Κοίταξε να δεις, όταν δεν μπαίνεις στη διαδικασία να βρίσεις κάποιον με πολύ άσχημο τρόπο όπως έκανε κάποτε κάποιος, και μετά όταν τον βρήκαμε του λέμε τι έγινε ρε μεγάλε και λέει ρε παιδιά εγώ πλάκα ήθελα να κάνω, λέει με συγχωρείτε. Δηλαδή όταν του χτύπησε την πόρτα αυτή που έπρεπε για να εξηγήσει γιατί το έκανε, εννοώ σε νομικό επίπεδο, όχι έλεγε ότι εντάξει ρε παιδιά πλάκα κάνουμε και δεν είναι αυτό. Άλλο η πλάκα και άλλο το να απειλήσεις ή να βρίσεις κάποιον ή να προσβάλλεις την οικογένειά του. Εδώ είμαι και δεν θα πει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά όχι ούτε να προσβάλλεις κάποιον από την οικογένειά σου, ούτε να απειλήσεις κανέναν. Γιατί όπως το κάνει αυτό, υπάρχουν τα νομικά μέσα και φυλάκια. Ναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει μπει σε ρυθμούς ντέρμπι της Τούμπας οπωσδήποτε. Είχαμε και την συμμετοχή του Βίτα στο μεγαλύτερο μέρος του κανονικού προγράμματος, περισσότερο σαν επανένταξη στον κανονικό ρυθμό. Αύριο αναμένεται να μπει σε full πρόγραμμα. Δεν ισχύει το ίδιο βέβαια για τον Άμραμπατ, που αρχίζουν να λιγοστεύουν, θα λέγαμε, πιθανότητες για να είναι τουλάχιστον βασικό, θα έλεγα εγώ. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα πάει. Από εκεί και ύστερα, μόνο ο Σιμάνσκι είναι που έχει το δεδομένο πρόβλημα. Οι όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι και αρχίζουν τα πολλά ερωτηματικά, θα λέγαμε, για μια-δύο θέσεις. Πιστεύω το μεγαλύτερο δίλημα το έχει ο Αλμέιδα για τα άκρα της άμυνας. Παραφερθήκαμε και προχθές, γιατί τα άκρα του ΠΑΟΚ μπροστά είναι πολύ δυνατά, έτσι κι αλλιώς. Και το δεδομένο για την ΑΕΚ είναι τώρα ότι γυρίζει ο Σιτιμπέ, ο Ρώτα είναι σε κανονική κατάσταση, δεν έχουν ποινές τα λοιπά. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ο Πίλιος. Βέβαια και ο Ραντόνια, αλλά σίγουρα ο Ραντόνια συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες για να ξεκινήσει. Ραντόνια καλός, έτσι. Πολύ καλός. Και ξαναλέω ότι θεωρώ ότι έχει προοπτική να είναι καλύτερος και από Σιτιμπέ και από Ρώτα σε πρώτο πλάνο και έχει μέλλον στην ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ καλός, με καλά σωματικά προσόντα, με καλή τεχνική κατάρτιση για τη θέση του και τακτικά πάρα πολύ καλός και για την ηλικία του. Εντάξει, νομίζω ότι ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δεκάδα γιατί θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι και την είναι πολύ νωρίς, γι' αυτό είπα. Εκεί έχει τα διλήμματα και μπροστά αυτό τον Γκαρσία Πόνσε, νομίζω ότι ο Γκαρσία έχει προβάδισμα. Είδαμε προχθές και ένα πάλι από TikTok που το κυκλοφόρησε η ΠΑΕ ΑΕΚ τις ατάκες του Δημήτρη Μελισανίδη για τον Γκαρσία, για τον οποίο έχει δηλώσει πολλές φορές τη λατρεία του, θα μπορούσαμε να πούμε, και έκανε πλάκα, δεν σε πουλάω με τίποτα κτλ. Βάζει, μάλιστα πάει να καταρρύψει κάποιο ρεκόρ, νομίζω ότι ο Ντέμι Νικολαίδη έχει 7 σερί αγωνιστικές που σκοράρει, αν σκοράρει και στην Τούμπα θα τις κάνει 8, κάτι τέτοιο, πάντως είναι κοντά σε αυτό, όπως και σαν αλλαγή που μπαίνει εδώ και καιρό σκοράρει συνέχεια. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και σίγουρα η ΑΕΚ πάει με όλα τις στρατού και με βλέψεις πάρα πολύ ψηλές για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, θα δούμε. Θα είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι. Όπως έχω πει και άλλες φορές και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, να είμαστε σωστοί, είναι οι ομάδες με τις πιο δυνατές δομές σε όλα τα κομμάτια της. Είναι οι πιο φορμαρισμένες ομάδες. Όχι, είναι στις δομές. Δηλαδή η δομή έχει να κάνει από το πώς λειτουργεί η διοίκηση μέχρι πώς λειτουργεί ο τελευταίος φυσιογραφητής της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν και η ΑΕΚ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι δίκαια οι δύο πρώτες ομάδες όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Στο κομμάτι αυτό και γι' αυτό είναι και στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Ξέχωρα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος από το μάθημα το Παναθηναϊκό, εκείνο το ντέρμπι της Κροτίδας, μέχρι πριν από κάποιο καιρό, είχε φάει τρελό κυνήγι από τη διαιτησία, αλλά εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο
Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τα έχουμε πει και τα έχουμε συζητήσει. Αυτά είναι και δανεικά καμιά φορά. Αλλά για να επιλάξω τους φίλους τους παοξίδες, ο αγώνας δυστυχώς είναι και κλεισμένο των θυρών λόγω των μέτρων που ολοκληρώνονται ακριβώς την Κυριακή. Απ' την άλλη όμως δεν υπάρχει πιθανότητα να ζήσουμε πάλι αυτό που είχαμε ζήσει το 18, που ήταν να γίνει ο αγώνας εγκλισμού των θυρών και ξαφνικά Κυριακή ξημερώματα άλλαξε η απόφαση. Τα εισιτήρια εννοείς. Ναι, και γέμισε η τούμπα. Και επιστράφηκαν και οι βαθμοί. Και πάλι φωνάζαν. Τέλος πάντων. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστούμε.